Απεργιακό χειρόφρενο τράβηξαν μέχρι την Παρασκευή τα τρένα στη Γερμανία, προκαλώντας σύμφωνα με τη γερμανική επιχείρηση σιδηροδρόμων τεράστιες επιπτώσεις στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώνεται στις μεγάλες διαδρομές, όπου η υπηρεσία λειτουργεί μόλις κατά το 20%. Κάποιοι επιβάτες δείχνουν κατανόηση, όμως για άλλους είναι σκέτη ταλαιπωρία. Αν το περιορίσουν στο 50% ή κάπου εκεί, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως δεν μπορείς να πηγαίνεις στο μηδέν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έχω ραντεβού για χειρουργείο στις 10 και περιμένω εδώ και μήνες. Αναγκάστηκα με κάποιο τρόπο να φτάσω εδώ για να πάω στην ώρα μου στο Βερολίνο. Και αυτό είναι απλά απερίσκεπτο. Πιστεύω ότι είναι δικαίωμα του σωματείου τους να απεργήσει. Προσωπικά δεν έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Το Σωματείο των Μηχανοδηγών GDL προκήρυξε την απεργία αντιδρώντας τα όσα ισχύουν σχετικά με τα ωράρια και τους μισθούς. Η Deutsche Bahn προσπάθησε ανεπιτυχώς να μπλοκάρει δικαστικά την κινητοποίηση, ωστόσο οι συνδικαλιστές προειδοποιούν πως αν μέχρι την Παρασκευή δεν υπάρξει αντιπρόταση, τότε θα επαναλάβουν την απεργία την ερχόμενη εβδομάδα.